τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λευτέρη Κονόμο, που είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στον Κροατές. Λοιπόν, πάμε λίγο να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο βγήκε και έχει λίγο δημιουργήσει λίγο μια σύγχυση. Ανακοινώθηκε όχι απαγόρευση από τις 6 το πρωί, μάλλον απαγόρευση μεν από τις 6 σήμερα το πρωί ως την 1η Φεβρουαρίου των δημοσίων συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων. Επί της ουσίας όμως πρόκειται για χαλάρωση, έτσι. Μέχρι στιγμής απαγορευόταν εντελώς. Για να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, δηλαδή. Επιτρέπεται. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε, διότι όπως είναι γνωστό μέχρι τώρα, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τον COVID-19, υπήρχε ουσιαστικά πολύ μεγάλος περιορισμός ως προς το θέμα των συγκεντρώσεων. Ήταν μέχρι 9 άτομα και ουσιαστικά ήταν ένας πολύ μεγάλος περιορισμός. Αυτό που γίνεται τώρα με την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας των Δημοξιολόγων, επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις, οι δημόσιες συναστρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος μέχρι 100 άτομα, τηρώντας τις αποστάσεις και φορώντας μάσκα, τηρώντας δηλαδή και τις υγειονομικά πρωτόκολλα, κανόνες ατομικής προστασίας. Άρα μιλάμε για χαλάρωση του συγκεκριμένου μέτρου, στη λογική της χαλάρωσης που βλέπουμε ότι ισχύει σιγά σιγά και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Αυτό ακριβώς, στο πλαίσιο αυτό, με σταθερά βήματα για να πάμε οδεύοντας προς την κανονικότητα. Θέλει όμως, όπως έχει τονιστεί και από τους αρμόδιους φορείς, να πάμε με σταθερότητα. Κάθε εβδομάδα επανεξετάζονται τα μέτρα με βάση και το πώς εξελίσσεται το επιδημιολογικό φορτίο και εισηγούνται ανάλογα το να απελευθερωθούν και άλλοι κανόνες που υπάρχουν περιοριστικοί ή να επανέλθουν περιορισμοί σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που το υγειικό φορτίο επιβάλλει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει επί της ουσίας, γιατί η αλήθεια αυτή είναι, μια επιπλέον επιβάρυνση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες θα πρέπει να περιφρούν και αυτό το κομμάτι που πλέον ξαναμπαίνει στην κανονικότητα, δηλαδή τις οργανώσεις. Και το λέω αυτό διότι βλέπουμε τις εικόνες, υπάρχει μια ανησυχία ιδιαίτερα για το τι συμβαίνει σε συγκεκριμένα κομμάτια με το άνοιγμα της αγοράς, όπως για παράδειγμα ένα πρόβλημα είναι η Ερμού που ακούω και λένε και πάρα πολλοί λοιμοξιολόγοι, βλέπουμε και φωτογραφίες και ούτω καθεξής. Τι γίνεται εκεί πέρα, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μεγαλύτερη, αν θέλετε, αστυνόμευση? Γιατί ακούω και κάποια πράγματα τα οποία προσπαθούν να μπουν, αν θέλετε, σε εφαρμογή, όπως το ωράριο στα SMS, πράγματα τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να ακολουθηθούν. Αυτό σημαίνει παραπάνω έργο για τις αστυνομικές δυνάμεις και μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Ως προς το θέμα των συγκεντρώσεων, δεν είναι θέμα αστυνόμευσης των συγκεντρώσεων, είναι θέμα υποχρέωσης της αστυνομίας να διασφαλίσει το δικαίωμα, το συνέρχεστε σε όσους θέλουν να ασκήσουν αυτό το συνταγματικό δικαίωμα. Κατά συνέπεια και στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου που έχει ψηφιστεί το καλοκαίρι σχετικά με τις συναθρήσεις, ο οργανωτής μέσω του διαμεσολαβητού και σε συνεννόηση με την αστυνομία, μέσα από ένα πλαίσιο έτσι καλής συνεργασίας μπορεί να διασφαλιστεί και το δικαίωμα του συνέρχεστε και παράλληλα, ας πούμε, βέβαια να υπάρχει μια παρουσία της αστυνομίας τέτοια που θα εγγυάται και θα διασφαλίζει σε όσους θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά να ασκήσουν αυτό το δικαίωμά τους και βέβαια η αστυνομία έτσι θα βρει και τους πόρους που χρειάζεται σε ανθρώπινο δυναμικό ούτως ώστε να διασφαλίσει και αυτό το δικαίωμα και παράλληλα βέβαια να μην υπάρξει και έλλειμμα ως προς την εφαρμογή των μέτρων σε άλλους τομείς για τον COVID-19 αλλά οπωσδήποτε ας πούμε και στα πλαίσια της αντικλιματικής πολιτικής. Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε και κάποιες εικόνες συνωστισμού. Βλέπουμε την Ερμού, ας πούμε, για παράδειγμα, να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Είναι και η δομή έτσι, του συγκεκριμένου δρόμου. Τα καταστήματα είναι πολλά. Ο κόσμος που συγκεντρώνεται είναι αρκετός. Πού βρισκόμαστε εκεί πέρα, τι γίνεται? Υπάρχει ένα θέμα. Βλέπετε και αυτό για η αστυνομία είναι συνεχώς εκεί με εκκλήσεις προς τους πολίτες υπενθυμίζοντάς τους να τηρούν αποστάσεις. Το θετικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία συμμορφώνεται και κυρίως ως προς το θέμα της χρήσης της μάσκας και επίσης η συντριπτική πλειοψηφία των καταστηματαρχών
τηρούν τα μέτρα και έτσι τουλάχιστον στους κλειστούς χώρους μέσα στα καταστήματα δεν παρατηρείται συνωστισμός ή σημαντική παραβίαση των μέτρων ως προς τον COVID-19. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο το εξετάζουν αυτό και περιμένουμε και τα αποτελέσματα από πλευράς μετρήσεων ως προς το θέμα του COVID-19, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Άρα όλα είναι υπό εξέταση. Και θα περιμένουμε και τις αναγκαίες ειδήσεις των λοιμοξιολόγων. Θεωρούμε όμως ότι επειδή αυτά συμβαίνουν σε ανοιχτό χώρο, αλλά αυτά είναι θέματα τώρα των λοιμοξιολόγων, ειδικότερα θέματα που αφορούν το θέμα της πανδημίας. Και καλύτερα είναι να μιλήσουν οι πιο ειδικοί από μένα πάνω στο θέμα λοιπόν, της πανδημίας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε αντιδράσεις από Βρετανικές αρχές, έχουμε και έντονες αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση για τα μέτρα φύλαξης των πανεπιστημίων. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα, πώς μπορεί να λειτουργήσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο, αν δεν στηρίζεται από τους ίδιους Πρετάνες, δηλαδή πώς μπορούν άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, με όποια εκπαίδευση και να έχουν, με εντελώς διαφορετική, αν θέλετε, λογική από αυτή την οποία λειτουργούν στους δρόμους, να συνυπάρξουν στα πανεπιστήμια όταν το σύνθημα το οποίο δίνεται είναι ότι δεν θέλουμε καθόλου αστυνομία στα πανεπιστήμια. Κύριε Τσένο, επιτρέψτε μου σε αυτό να πω ότι το σημαντικό είναι ότι η συντηρητική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας, των φοιτητών, των συμπολιτών μας, συμφωνούν σε μία βασική αρχή, ότι στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υπάρχει τάξη και κανόνες λειτουργίας που να εγγυώνται την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου, την ακαδημαϊκή του ελευθερία και να είναι ένας χώρος πραγματικά μάθησης και ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και να μην συμβαίνουν αυτά τα οποία όλοι μας γνωρίζουμε σε αρκετούς πανεπιστημιακούς χώρους τι έχει επικρατήσει για μια σειρά λόγων που καλά είναι αυτή την περίοδο τουλάχιστον και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να φορτίσω περισσότερο το δημόσιο διάλογο σε ό,τι έχει σχέση με τα θέματα της ασφάλειας των πανεπιστημιακών χώρων. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον επί της αρχής ότι υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρξει τάξη, ασφάλεια, διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Οι φοιτητές να εισέρχονται απρόσκοπτα μέσα στο πανεπιστήμιο, να διενεργούνται τα μαθήματα και μια σειρά άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ακαδημαϊκή ελευθερία, είναι αναμφισβήτητο γεγονός και από αυτό συμφωνούμε όλοι. Και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αυτό έρχεται να υπηρετήσει. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, τα υπόλοιπα μέσα από ένα πλαίσιο καλού διαλόγου, έτσι θα βρεθεί ο τρόπος και θα εφαρμοστούν. Αλλά είναι καιρός όμως και το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχουμε υποχρέωση όλοι πραγματικά να το προστατεύσουμε διασφαλίζοντάς το σημαντικό ρόλο που επιτελεί και καλείται να επιτελέσει τις επόμενες δεκαετίες στη χώρα μας. Δεν βλέπω πάντως την αντιπολίτευση να είναι μαζί σας σε αυτό το θέμα. Αντιθέτως, βλέπω ότι σας κατηγορεί για αστυνομοκρατία των πανεπιστημίων. Και γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία θέλουν ομοψυχία, θέλουν ομόνοια. Αν κάποιος κλείνει το μάτι και λέει ότι αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να εφαρμοστούν και πρέπει να αντιδράσουμε, τότε πέφτει μεγαλύτερο βάρος στην αστυνομία. Δηλαδή η στάση της αντιπολίτευσης είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα που και εμάς ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μας απασχολεί. Κάνουμε τους σχεδιασμούς μας και τους προβληματισμούς μας. Εκείνο όμως που έχει σημασία στην παρούσα φάση είναι μέσα από μια ανυπαλληλότητα να εξελιχθεί ο διάλογος στο πλαίσιο υπηρέτησης της αρχής που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας συμφωνεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και να μην αποτελούν ορισμένα ή ορισμένοι χώροι από αυτούς άντρο ανομίας και σε εισαγωγικά άβατα κλπ. Και βλέπουμε ότι και αυτοί που είχαν προσπαθούσαν να θεωρήσουν όταν ψηφίστηκε ο νόμος για την κατάργηση σε εισαγωγικά του ασύλου, διότι ο νόμος ουσιαστικά κατοχυρώνει το ακαδημαϊκό άσυλο και τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, προέβλεπαν διάφορα πράγματα και διαψεύσαν τις πράγματα. Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Είχατε δηλώσει προσφάτως στη Βουλή με αφορμή τις αντιδράσεις που υπάρχουν και τις ανακοινώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα ψηφίσματα και καθηγητών πανεπιστημίων κλπ. Για το θέμα της απεργίας
πείνας που κάνει ο καταδικαστής, ο καταδικασμένος τρομοκράτης, ο Κουφοντίνας, είπατε από βήματα στη Βουλή, η δημοκρατία δεν εκδικείται, αλλά ταυτόχρονα δεν εκβιάζεται. Εκβιάζεται αυτή τη στιγμή από κάποια μερίδα το Υπουργείο, ώστε να δώσει μια συγκεκριμένη λύση για τον κύριο Κουφοντίνα. Αυτό δεν υπόθηκε στο βήμα της Βουλής, υπόθηκε στα πλαίσια μιας συνέντευξης που είχε οργανωθεί από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, σχετικά με το νόμο για τις δημόσιες συναθρήσεις, όπου απάντησα σε μια ερώτηση που είχε τεθεί από έναν συναδελφό σας. Εκείνο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποιοι οι οποίοι παρουσιάζονται ως προστάτες του κάποιων δικαιωμάτων με τον κρατούμενο, τον κατάδικο, τον κ. Κοντίνα, αναφέρονται σε μια σειρά θεμάτων τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν σχέση με μας. Για τον Κοντίνα εφαρμόζεται ό,τι εφαρμόζεται για όλους τους κρατουμένους, και όπου αυτό που τονίστηκε και τονίζεται και πάλι είναι ότι δεν μπορεί να τύχει κάποια ειδικότερη διακριτική μεταχείριση. Ως προς τα θέματα όμως, απολαμβάνει και έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι κρατούμενοι στα ελληνικά σωθμιστικά ιδρύματα. Ως προς το θέμα της υγείας του, και δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη απεργία πείνας την οποία κάνει, εφαρμόζονται όλα εκείνα τα οποία στις συγκεκριμένες περιπτώσεις της απεργίας πείνας προβλέπονται από το εσωτερικό μας δίκαιο και από διεθνούς κανόνες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο της Λαμίας, είναι στα χέρια των γιατρών και παρακολουθείται η εξέλιξη της υγείας του. Έχουν βγει και αναγκαίες διατάξεις από πλευρά εισαγγελέως προς το θέμα της μεταχείρισής του και της ιατρικής του παρακολούθησης, και δεν θα ήθελα να κάνω περισσότερα σχόλια. Ωραία, πάμε και σε ένα τελευταίο ερώτημα. Άκουσα ότι και ήδη ακούσαμε και από το σώμα του Πρωθυπουργού, υπάρχουν δόσεις που οι οποίες περισσεύουν από τα εμβόλια. Έχουν εμβολιαστεί, αν δεν κάνω λάθος, 900 περισσότεροι ένστολοι. Πώς πάει ο εμβολιασμός εκεί και ποια θα ακολουθεί κάποιο διαφορετικό πρωτόκολλο ή το πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται κανονικά για όλους τους πολίτες? Όχι, το πρωτόκολλο το οποίο γενικότερα ο εμβολιασμός των αστυνομικών έχει ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι με βάση ορισμένα ραντεβού που ακυρώνονται και με δεδομένο ότι τα εμβόλια θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες, και αν παρέλθουν αυτές, τότε το εμβόλιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αθιστεύεται. Προκειμένου να μην αθιστεθούν εμβόλια και με δεδομένο ότι από πλευρά ελληνική αστυνομία αλλά και μια άλλη φορά, όπω οι ένοπλε δυνάμει και το περιοριστικό σώμα, λόγω τη συγκρότησή του, τη διάρθρωσή του και τη ιδιαίτερη εσωτερική πειθαρχία που διέβη τα σώματα αυτά, έχουν τη δυνατότητα άμεσα να ανταποκριθούν από πλευρά διάθεση του προσωπικού εκείνου, που θα καλύψει τις δόσεις των εμβολίων για τις οποίες έχουν υπάρξει ακυρώσεις του ραντεβού, προκειμένου τα εμβόλια αυτά να μην αξιστεθούν. Και προς αυτή την κατεύθυνση πραγματικά έχουμε πετύχει να μην αξιστευτεί καμία δόση εμβολίου, και η ελληνική αστυνομία σε ένα μεγάλο ποσοστό από τις περιπτώσεις αυτές που υπάρχουν οι ακυρώσεις κάνει χρήση, και έτσι προχωρεί ο εμβολιασμός του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.